Τι σας έχω σήμερα. Σήμερα σας έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όχι ότι τα υπόλοιπα που δείξαμε δεν ήταν ενδιαφέροντα πράγματα. Σήμερα θα δούμε το πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό. Welcome back, sir. Καλησπέρα σε όλους και όλες ερωτές σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα δούμε το πώς μπορούμε να βάλουμε ήχο όταν συνδέουμε το καλώδιο της φόρτισης. Για να φύγουμε από αυτόν τον κλασικό πουμ. Αν σου αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Επίσης, κάθε μέρα ένα live stream στο Twitch, θα έχω link κάτω στην περιγραφή. Σας περιμένω κάθε μέρα 4-7 να τα λέμε και από εκεί πέρα. Εάν σε περίπτωση έχετε κάποια ερώτηση, θα χαρώ πάρα πολύ να σας την απαντήσω live και να σας βοηθήσω εκεί πέρα. Οπότε. Μην ξεχάσεις να έρθεις να κάνεις και ένα follow εκεί πέρα και σε περιμένω 4-7 κάθε μέρα. Έχουμε και λέμε σήμερα. Σήμερα θα δείξουμε μια πολύ εύκολη διαδικασία. Όπως σας έχω πει, τα iPhone πλέον από την εφαρμογή των shortcuts μπορείς να κάνεις πάρα πολλά ωραία και όμορφα πραγματάκια. Και σας είχα πει σε ένα προηγούμενο βίντεο ότι θα χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή των shortcuts κατά βάση για πολλά βίντεο. Οπότε κατεβάστε την, κρατήστε την στο κινητό σας και έπετε συνέχεια. Δεν τελειώνουμε εδώ, θα κάνουμε και άλλα πραγματάκια. Θα δείξουμε επίσης πώς μπορούμε να αλλάξουμε το interface. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε το interface του κινητού μας, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα εικονίδια μας, πώς μπορούμε να προσθέσουμε widget. Οπότε έρχονται πολλά όμορφα και ωραία πραγματάκια. Το iOS 14 έχει πάρα πολλά πράγματα, όπως σας είπα, και πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο εύκολα να τα βρεις ή δεν τα γνωρίζουμε. Οπότε θα μάθουμε και θα τα δούμε και θα τα ξεψαχνίσουμε και θα μάθουμε πολλά ωραία και όμορφα πραγματάκια. Λοιπόν, έχουμε και λέμε σήμερα. Για αυτό το τρικάκι που θα κάνουμε σήμερα θα χρειαστούμε την εφαρμογή των widgets, την εφαρμογή των αρχείων, τα files, αλλιώς αν το έχετε το κινητό σας στα αγγλικά, και επίσης εάν σε περίπτωση θέλετε να βάλετε custom δικό σας ήχο θα χρησιμοποιήσουμε το GarageBand. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν θα το χρησιμοποιήσω γιατί έχω ήδη κατεβασμένο τον ήχο που θέλω να χρησιμοποιήσω. Απλά είναι πάρα πολύ εύκολο να χρησιμοποιήσετε το GarageBand. Το έχουμε δει σε ένα από το προηγούμενο βίντεο. Ανοίγεις το GarageBand, κάνεις ένα custom ήχο. Απλά αντί να τον αποθηκεύσεις ως ringtone, μπορείς πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ ωραία να τον αποθηκεύσεις στα αρχεία όταν το κάνεις export και να πάρεις το τραγούδι και πέρα που θα το έχεις αποθηκεύσει. Εγώ θα σας δώσω και τον ήχο του Jarvis από το Iron Man, όσοι είστε fan Marvel fan ή όχι αν τόσο Marvel fan, Iron Man fan, ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιος ήταν αυτός ο ήχος. Wake up, Daddy son. Welcome home, sir. Θα σας έχω κάτω στην περιγραφή και το widgetάκι που θα χρειαστεί να προσθέσουμε, αλλά και το ήχο αυτόν μαζί με άλλους δύο. Θα σας έχω και όλο το τραγούδι, θα σας έχω και το κομμένο που έχω κόψει εγώ. Όπως είπαμε, η εφαρμογή των shortcuts χρειάζεται λίγο δουλειά στην αρχή για να φτιάξουμε ουσιαστικά το shortcut, αλλά μετά η διαδικασία γίνεται αυτοματοποιημένα και είναι πάρα πολύ εύκολη και δεν χρειάζεται να το πειράζουμε κιόλας. Οπότε το κάνουμε μία φορά, προσέχουμε προσεκτικά, βλέπουμε ακριβώς τα βήματα, γιατί είναι αρκετά. Αρκετά δεν είναι, είναι κάποια βήματα που πρέπει να γίνουν σωστά για να μπορέσει να παίξει ο ήχος μας. Γιατί θα μου πείτε ότι δεν σας παίζει ο ήχος, θα μου γράψετε στα σχόλια, αλλά εάν το κάνετε σωστά και βήμα-βήμα και δείτε όλο το βίντεο από την αρχή μέχρι το τέλος, θα μπορέσετε να το κάνετε εύκολα κι εσείς και να γίνει και σε εσάς. Λοιπόν, πάρα πολύ όμορφα. Όχι, δεν θέλουμε τη Revolut. Λοιπόν, ανοίγουμε Screen Recorder, πηγαίνουμε στην εφαρμογή των shortcuts. Εάν δεν ξέρετε που είναι η εφαρμογή, πηγαίνετε τρώμα δεξιά στις βιβλιοθήκες και σας βγάζει τις προτάσεις που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Οπότε είναι η εφαρμογή των shortcuts εκεί πέρα, την πατάμε και την ανοίγουμε. Όπως βλέπουμε, έχουμε το YouTube PIP ή αλλιώς Picture in Picture. Όσοι δεν έχετε δει το βίντεο, πώς μπορείς να βλέπεις σε Picture in Picture, σε μικρό παράθυρο, δηλαδή επάνω δεξιά ή πάνω στην οθόνη σου γενικότερα, βίντεο του YouTube, γιατί όπως έχουμε πει είναι κλειδωμένο για το YouTube. Μπορείς πολύ απλά να πας να τσεκάρεις το βίντεο. Πώς μετράτε βίντεο στο YouTube, σε λειτουργία Picture in Picture. Πηγαίνουμε πάρα πολύ ωραία στο linkάκι που σας έχω κάτω στην περιγραφή. Και μας ανοίγει αυτό εδώ πέρα. Θα μας ανοίξει το Audio Base 64. Εννοείται ότι αυτό το βίντεο θα το κάνετε από το κινητό σας για να μπορέσετε να το κάνετε πιο easy. Δεν χρειάζεται να το κάνετε από τον υπολογιστή σας. Προφανώς για να πάνε τα widget που θα κατεβάσετε καρφί κατευθείαν στις συντομεύσεις, δηλαδή στα shortcuts. Λοιπόν, πηγαίνουμε, πατάμε λήψη συντόμευσης και μας πηγαίνει καρφί στο gallery των συντομεύσεων. Όσοι δεν έχετε ενεργοποιήσει την λειτουργία των συντομεύσεων, το είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, θα πάτε στις ρυθμίσεις, γιατί πολύ απλά αυτές που κατεβάζουμε δεν είναι αξιόπιστες. Σε εισαγωγικά αξιόπιστες, δεν είναι αυτές τις αυτοματοποιημένες που δίνει το iPhone. Οπότε, θα πάμε στις ρυθμίσεις
θα δημιουργήσουμε μία συντόμευση, θα πατήσουμε play για να ενεργοποιηθούν οι συντομεύσεις και μόλις ενεργοποιηθούν θα πάμε ρυθμίσεις. Οποιαδήποτε συντόμευση, δεν έχει σημασία. Πού είναι οι συντομεύσεις? Where is it? Συντομεύσεις. Και θα πατήσουμε μία αξιόπιστη συντομεύσεις. Δεν χαλάει το iPhone, ούτε βάζουμε ιό, μη μου στεναχωριέστε. Απλά πρέπει να ενεργοποιήσουμε τις μία αξιόπιστες συντομεύσεις. Λοιπόν, πάμε πίσω στις συντομεύσεις, μας βγάζει αυτό, πηγαίνουμε τέρμα κάτω και πατάμε προστίκη μη αξιόπιστης συντόμευσης. Μη μου στεναχωριέστε, όπως ξαναλέω, δεν χαλάμε το iPhone. Πατάμε προστίκη. Προσθέθηκε στις συντομεύσεις. Εάν πάμε συντομεύσεις, βλέπετε ότι το audio του Base 64 είναι στις συντομεύσεις μας. Δεύτερο βήμα που κάνουμε είναι να το επιλέξουμε και να πάμε τέρμα δεξιά και κάτω και να πατήσουμε το play. Μόλις πατήσουμε το play θα μας ανοίξει την εφαρμογή των αρχείων μας. Αυτοματοποιημένα. Ωραία. Εγώ θα βάλω το Jarvis Welcome Back Share. Όπως το βλέπετε είναι πάνω αριστερά. Έχω και το Wakanda που λέει ο πολύ Marvel fan. Επίσης έχω το full του Jarvis. Θα σας τα έχω αυτά σε ένα linkάκι, σε ένα ζυπάκι κάτω στην περιγραφή, οπότε να τα κάνετε download από εκεί, εάν σας αρέσουν. Οπότε, πατάμε Jarvis Welcome Back Share, πάνω αριστερά, και προσθέθηκε. Βλέπετε ότι μας έχει κατεβάσει κάτω ένα κώδικα, μη μου στεναχωριέστε, δεν θα το χρειαστούμε. Προφανώς δεν θα κάνουμε κωδικοποίηση, δεν το χρειαζόμαστε. Απλά θα πατήσουμε μια κοινοποίηση και θα πατήσουμε αντιγραφή. Εφόσον το αντιγράψουμε εύκολα και ωραία, πατάμε τέλος. Μόλις πατήσουμε τέλος, δεν έχουμε τελειώσει. Θα πάμε στη μέση που λέει αυτοματοποίηση και θα πατήσουμε δημιουργία προσωπικής αυτοματοποίησης. Τέλεια. Βλέπετε ότι εδώ πέρα έχει πολλές λειτουργίες, ώρα ειδοποίηση, έναρξη email, μήνυμα, προπόνηση και τα σχετικά. Θα πάμε τέρμα κάτω και θα πατήσουμε φορτιστής. Μόλις το επιλέξουμε, βλέπετε ότι φορτιστής από σύνδεση και σύνδεση. Μπορείς να βάλεις ήχο και για την αποσύνδεση αλλά και για την σύνδεση. Εμείς πατάμε επόμενο γιατί θέλουμε για την σύνδεση του φορτιστή μας και πατάμε προσθήκη ενέργειας. Μόλις πατήσουμε προσθήκη ενέργειας θα πάμε εδώ πέρα στην έβρεση και θα πατήσουμε text. Και βλέπετε ότι λέει κείμενο. Εδώ θα επιλέξουμε το κείμενο και εδώ πέρα θα πατήσουμε επικόλυση. Αυτό που κάναμε αντιγραφή από πριν. Πατάμε συν, πάμε στην έβρεση εφαρμογών πάλι και βρίσκουμε το base, κωδικοποίηση base 64, το πατάμε. Εδώ που λέει κωδικοποίηση θα πατήσουμε και θα κάνουμε αποκωδικοποίηση αυτή τη φορά. Γιατί κωδικοποιείται ο ήχος και αποκωδικοποιείται εδώ. Μετά θα πάμε πάλι στο συν, θα πατήσουμε εδώ και θα πατήσουμε αναπαραγωγή. Αναπαραγωγή ήχου. Πατάμε play. Τέλειο. Το έχουμε. Πατάμε πίσω. Εδώ πέρα τρέμα κάτω μας λέει ερώτηση πριν την εκτέλεση. Αυτό εδώ πέρα θα το απενεργοποιήσουμε. Για τον λόγο ότι όταν θα συνδέουμε το φορτίστε μας λέει θέλετε να παίξει ο ήχος. Και θα πρέπει να πατάς ναι ή όχι. Οπότε αυτό το απενεργοποιούμε. Θα μας βγάλει ένα μήνυμα η εκτέλεση χωρίς ερώτηση. Μπλα 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 μπλα. Θα πατήσουμε φυσικά και χωρίς ερώτηση γιατί θέλουμε να γίνεται αυτοματοποιημένο. Οπότε πατάμε χωρίς ερώτηση. Πατάμε τέλος. Πατάμε συντομεύσεις. Και ακούστε το. Welcome back, sir. Έτοιμο. Νομίζω εύκολο και γρήγορο ήτανε. Επίσης μπορείτε να προσθέσετε ήχο οπουδήποτε θέλετε. Αν ψάξετε λίγο την εφαρμογή των συντομεύσεων, μπορείτε να βρείτε πολλά όμορφα και ωραία πράγματα. Για φόρτιση, για αποφόρτιση, για λειτουργία χαμηλής ισχύως, για τα πάντα. Μπορείτε να προσθέσετε ήχο παντού. Παντού, εύκολα και γρήγορα. Επίσης δουλεύει και στην ασύρματη φόρτιση. Δηλαδή, εάν το ακουμπήσετε πάνω στην ασύρματη φόρτιση, δυστυχώς το iPhone 7 δεν έχω. Εάν το ακουμπήσετε πάνω στην ασύρματη φόρτιση, μπορείτε easy να φορτίστε το κινητό σας και να ακούγεται ο ήχος. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σας αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Επίσης, καθημερινά live stream στο Twitch, εάν σε περίπτωση θέλεις να έρθεις να κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση περί iPhone, περί κάμερας, περί γενικότερα τεχνολογίας, θα χαρώ πάρα πολύ να σου απαντήσω. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Πέμπτη, 4-7. Τα λέμε, καλή συνέχεια, μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά.